Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Χαραλαμπογόγο, μέλος της Επιτροπής των Ειδικών του Υπουργείου Υγείας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Και θέλω αμέσως να ρωτήσω, βλέποντας αυτές τις εικόνες από το χθεσινό αποκριάτικο γλέντι στην Πάτρα, εκεί όπου επί πάρα πολύ καιρό, στο πρώτο διάστημα της πανδημίας, δίνατε τη μάχη με τους ασθενείς κορονοϊού στο νοσοκομείο. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, βλέποντας αυτές τις εικόνες και ακούγοντας τον συνάδελφό σας, τον επίκουρο καθηγητή που τον είδαμε νωρίτερα, να λέει: δεν έχει κανένα νόημα. Δεν έχει νόημα να αφήνουμε χίλιους να διασκεδάζουν έτσι, χωρίς μέτρα, με ποτά, χωρίς μάσκες, και απ' την άλλη να αιμορραγούν τα καταστήματα, να χάνουν τις δουλειές τους άνθρωποι, να τα κλείνουμε τα σχολεία, να τα κλείνουμε όλα. Έχει κανένα νόημα έτσι το lockdown? Και επίσης, αν συμφωνείτε με τους συναδέλφους σας που λένε ότι αφού όσο πιο πολύ σκληραίνει το lockdown, τόσο πιο πολύ αυξάνονται τα κρούσματα, διότι οι πολίτες δεν αντέχουν και βρίσκουν οδό διαφυγής για να εκτονωθούν με επισκέψεις από σπίτι σε σπίτι, μήπως πρέπει να αλλάξει στρατηγική, να χαλαρώσουν τα μέτρα? Συμφωνείτε ή όχι? Πρώτα απ' όλα, κύριε Στραβελάκη, να τονίσω ότι η μάχη δίνεται ακόμα. Δόθηκε μάχη στην Πάτρα, δόθηκε μάχη στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη, δόθηκαν πολλές μάχες, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή δίνονται μάχες. Τώρα δίνεται στην Αθήνα τη μάχη. Σε δύσκολα στρατόπεδα δίνονται μάχες αυτές. Και στην Πάτρα. Στην Πάτρα που ακούσατε πριν τον κύριο Σμακόπουλο και βλέπετε τις εικόνες αυτές, δίνεται μεγάλη μάχη με 5 κλινικές COVID αυτή τη στιγμή σε ένα νοσοκομείο που έχει. Είναι νοσοκομείο αναφορά και κι άλλου. Ένα λόγο παραπάνω. Κοινοπαθεί, νεφροπαθεί κλπ. Φυσικά λοιπόν τέτοιες εικόνες είναι σίγουρο ότι μας πάνε πολύ πίσω επιδημιολογικά, ότι αποτελούν εστίες υπερμετάδοσης που ανατρέπουν και όλα τα δεδομένα που περιμένουμε. Δηλαδή μιλάμε για ελάττωση της καμπύλης και για ύφεση, όταν μια τέτοια εστία και άλλες τέτοιες εστίες που υπήρξαν στην Ελλάδα αυτές τις μέρες μπορούν ξαφνικά να γεμίσουν τα νοσοκομεία και να υπάρξει μεγάλη αύξηση κρουσμάτων. Επομένως, αυτές οι εικόνες οπωσδήποτε δεν πρέπει να υπάρχουν και δεν ξέρω βέβαια αν τηρηθούν, αν ανοίξουμε κάποιες δραστηριότητες, θα αποκλειστούν και αυτές οι εικόνες. Ανεξάρτητα αυτό όμως, είναι γεγονός και το βλέπουμε ότι πρώτον τα μέτρα δεν τηρούνται. Να σημειώσω όμως εδώ ότι και παρότι δεν τηρούνται τα μέτρα, αν δεν υπήρχαν μέτρα, θα είχαμε σαφώς μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Θα έλεγα ότι θα ήταν διπλάσια ή τριπλάσια κρούσματα με μεγάλο βάρος για τα νοσοκομεία μας. Αλλά δεν τηρούνται στο βαθμό που θέλουμε. Επομένως, το να λειτουργήσει ένα λιανεμπόριο με αρχές. Ακούτε συνεχώς τη λέξη συντεταγμένα. Ναι. Θα σας πω κι εγώ λοιπόν τη λέξη συντεταγμένα. Το να ανοίξει συντεταγμένα κάποια δραστηριότητα δεν πρόκειται να προσθέσει κάτι παραπάνω σε σχέση με αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή. Το ερώτημα λοιπόν είναι ότι πρέπει να δούμε συντεταγμένα την δημιουργία τέτοιων βαλβίδων, ας πούμε, εκτόνωσης, ούτως ώστε να μπορέσει ο κόσμος να κάνει κάποιες δραστηριότητες. Αυτό μισό λεπτό, πρακτικά, μισό λεπτό, κύριε καθηγητά. Αυτό μπορεί να γίνει άμεσα από την άλλη Δευτέρα, ακόμα και αν αύριο μεθαύριο έχουμε πολλά κρούσματα? Φυσικά, κύριε Στραβολά, και αυτή τη στιγμή βλέπετε και τις συναντήσεις που γίνονται με τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς, μέλη της Επιτροπής κλπ. Προέχει η αντιμετώπιση του κύματος στα νοσοκομεία. Προφανώς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μεγάλο βάρος στα νοσοκομεία και προέχει να λύσουμε το πρόβλημα της νοσηλείας των ανθρώπων αυτών σε κλινικές COVID, μονάδες εντατικής θεραπείας κλπ. Μην το ξεχνάμε, αυτό είναι το βασικό νομίζω. Δεν ξεχνώ, αλλά επειδή πληροφορούμε ότι η κατάσταση στα νοσοκομεία θα διαρκέσει εβδομάδες ή και μήνες, καταλαβαίνω ότι υπάρχει σκέψη εάν αρχίσουν να μειώνονται κάπως τα κρούσματα, έστω την άλλη Δευτέρα κάποιες δραστηριότητες να ανοίξουν. Συμφωνείτε και ποιες μπορούν να είναι αυτές? Επαναλαμβάνω, κύριε Σταβελάκη, ότι το πρόβλημα στα νοσοκομεία είναι μείζον και προέχει. Αυτό είναι το πρώτο και καλύτερο. Αυτή είναι η σημαία μας αυτή τη στιγμή, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Από την άλλη, βέβαια, έχετε δίκιο, υπάρχει συζήτηση. Εδώ και καιρό στην Επιτροπή προέκυψε αυτό το μεγάλο κύμα που υπήρξε τώρα. Αλλιώς θα είχαμε συζητήσει περισσότερο εν το βάθη το τι θα γίνει με τέτοιες δραστηριότητες. Υπάρχει συζήτηση και αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή για την δυνατότητα να δώσουμε δηλαδή το πράσινο φως να ανοίξουν κάποιες δραστηριότητες στην κυβέρνηση, η οποία θα διαχειριστεί. Πείτε μας ενδεικτικά, κύριε καθηγητά, πρακτικά ποιες? Όπως ακούτε πολλές φορές, πρακτικά το πρώτο πράγμα που μπορεί να το δούμε να ανοίγει είναι το λεγόμενο λιανεμπόριο. Δηλαδή μπορεί να ανοίξει με τον αριθμό των κρουσμάτων που έχουμε τώρα, αν δεν αυξηθούν τη Δευτέρα? Πιστεύω, κύριε Στραβελάκη, αυτή τη στιγμή παίζει μεγάλο ρόλο ο αριθμός των κρουσμάτων που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, η πίεση στα νοσοκομεία. Αλλά εάν η καμπύλη αυτή σταθεροποιηθεί και δούμε τις προσεχείς ημέρες, τουλάχιστον να μην έχουμε άνοδο, αλλά να έχουμε και μια μικρή ύφεση, μπορούμε να το συζητήσουμε. Το βλέπω βέβαια προς το τέλος του μήνα. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι εύκολο να γίνει, αλλά θα μπορούσε κανείς να αρχίσει να το συζητάει και να το οργανώνει, γιατί πραγματικά υπάρχει μεγάλη ανάγκη και για την οικονομία και για την κοινωνία να μπορέσει ο κόσμος να. Υπάρχει αυτό που λέτε η βαλβίδα, ας πούμε, να μπορέσει ο κόσμος να εκτονωθεί, να μπορέσει να γίνει. Αλλά καταλαβαίνω ότι δεν βλέπετε. Να βάλουμε το θέμα της ευθύνης μας, να προσέχουμε, να φοράμε τις μάσκες, να τηρούμε τις αποστάσεις. Αν αυτά γίνουν σωστά και συντεταγμένα, γιατί όλο αυτό ακούγεται, και φροντίσει η πολιτεία να επιτηρήσει
αυτή η συντεταγμένη διαδικασία, νομίζω δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Αλλά καταλαβαίνω, για να κλείσουμε, κύριε καθηγητά, ότι εσείς λέτε ότι είναι νωρίς αυτή τη Δευτέρα. Θα ήταν πιο ασφαλές την άλλη Δευτέρα να αρχίσουμε να ανοίγουμε τη βαλβίδα. Την άλλη Δευτέρα 29. Θα είναι τα πράγματα σαφώς καλύτερα, αλλά θα δούμε αυτή τη εβδομάδα. Νομίζω η Τρίτη είναι μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί έχουμε συνήθως το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Θα συγκρίνουμε λοιπόν τα δεδομένα αυτή τη Τρίτη. Αυτή τη εβδομάδα, δόξα τω Θεώ, θα έχουμε πολλές συναντήσεις, να δούμε που υπάρχει το πρόβλημα, που βρίσκεται η κατάσταση στα νοσοκομεία μας. Πιστεύω και ελπίζω να δοθούν και λύσεις εκτόνως του συστήματος, του προβλήματος του σύστημα υγείας, να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες κλινές, μονάδες εντατικής, γιατί πάντα θα χρειάζονται αυτές, και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε κάποια μέτρα εκτόνωσης το συντομότερο και ασφαλέστερο δυνατόν. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία αυτή. Αναμένουμε λοιπόν τις αποφάσεις και τις δικές σας και της κυβέρνησης για τα επόμενα βήματα.